Σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση με τη συμμετοχή πολλών παλιών καλαθοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μαζί με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ διοργάνωσαν μια εκδήλωση για να τιμήσουν το φιλικό αγώνα ΠΑΟΚ ΤΣΣΚΑ Μόσχας που πραγματοποιείται με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΟΚ και του έτους Ελλάδας-Ρωσίας. Αύριο είναι μια μεγάλη γιορτή για την οικογένεια του ΠΑΟΚ που γιορτάζει τα 90 χρόνια από την ίδρυσή της από το 1926. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουμε και στο κάθε τμήμα, αποφασίσαμε η ομάδα του μπάσκετ να κάνει ένα μεγάλο διεθνή φιλικό αγώνα. Συνδυάζοντας και το ότι υπάρχει το έτος Ελλάδος-Ρωσίας 2016 και με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, είχαμε μια άριστη συνεργασία και καταλήξαμε ώστε να καλέσουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και το μεγαλύτερο κλαμπ στην Ευρώπη, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, και να παρακολουθήσουμε αύριο ένα πολύ όμορφο αγώνα με μια ομάδα που έχει μεγάλη ιστορία, όπως και η ιστορία του ΠΑΟΚ. Η βραδιά έκλεισε με τη βράβευση των αρχηγών των δύο ομάδων από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την ευχή να πραγματοποιηθεί ένας καλός φιλικός αγώνας. Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ο φιλικός αγώνας ΠΑΟΚ ΤΣΣΚΑ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Έληξε με νίκη της ΤΣΣΚΑ 90-84.